Τώρα πλέον που είπαμε τα περισσότερα από τα θεωρητικά, πάμε να δούμε στην πράξη και κάτι που θα είναι απλό και διασκεδαστικό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα από το βιβλίο του κυρίου Καραφιλίδη, που είναι το πρώτο πρώτο παράδειγμα που σας λέει μέσα από τις πρώτες σελίδε. Ε, ένα παιχνίδι που παίζουν δύο παίκτε. Ο ένα παίζει με κλασικό τρόπο, ο άλλο παίζει με κβαντικό τρόπο. Αυτό που παίζει με κλασικό τρόπο είναι καταδικασμένο να χάνει πάντα. Γιατί, γιατί δεν έχει βαθμούς ελευθερία, ουσιαστικά. Α, τι λέει το παιχνίδι, mm. Είναι δύο παίκτε, ο Α, ο κλασικό, και ο Β, ο κβαντικό. Και ένα κβαντικό κέρμα. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, έτσι. Φανταστείτε λοιπόν ότι είναι ένα κιούμπιτ ή ένα κέρμα, σαν αυτά που λέγαμε, ότι μπορεί να έρθει στην κατάσταση χέντη, στην κατάσταση tail. Αλλά με κβαντικό τρόπο ισχύουν, δηλαδή, ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα για, τις, α, α, για τα διανύσματα κατάσταση. Ο Α επιλέγει την αρχική κατάσταση. Αν θέλουμε να το σχεδιάσουμε, θα λέγαμε ότι οι δύο ευσταθείς καταστάσεις, το μόνο που βλέπει ο α, λοιπόν, είναι οι ευσταθείς καταστάσεις. Άρα, λοιπόν, ο α μπορεί να ξεκινήσει με το νόμισμα να είναι, να το βάλει, ή στην κατάσταση αυτή ή στην κατάσταση εκείνη. Όπως θέλουμε μπορούμε να τις ονομάσουμε, θα μπορούσαμε να τις είχαμε ονομάσει 0 και 1. Εδώ το παράδειγμα τις ονομάζει head και tail. Ωραία. Άρα λοιπόν, ο α μπορεί να βάλει το νόμισμα να είναι ή σε αυτή την κατάσταση ή στην άλλη κατάσταση. Ο β λέει την αλλάζει με κυβαντικό τρόπο. Τι σημαίνει την αλλάζει με κυβαντικό τρόπο. Σημαίνει ότι εάν ας πούμε ο α έχει επιλέξει η κατάσταση η αρχική να είναι αυτή, εδώ πάνω, ο β μπορεί να την περιστρέψει όπου θέλει. Τώρα την πάει για παράδειγμα εδώ πέρα διατηρεί το μήκο του, αυτό εδώ το διάνυσμα, αλλάζει τη γωνία. Και γιατί αυτό εδώ είναι κβαντική πράξη, την αλλάζουμε λέει με κβαντικό τρόπο. Εάν ήταν κλασική πράξη, το μόνο που θα επιτρεπόταν θα ήταν να μεταφέρουμε αυτό εδώ το διάνυσμα εδώ κάτω, 90 μοίρε. Ωραία. Το γυρίζουμε από head σε tail. Εάν το γυρίσουμε με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να μην είναι ούτε 100% σίγουρο ότι είναι head, ούτε 100% σίγουρο ότι είναι tail, είναι σαν την περίπτωση που λέγαμε πριν ότι δίνουμε τόση ενέργεια στο ηλεκτρόνιο, ώστε να έχει μια πιθανότητα να παραμείνει στη στιβάδα του, μια άλλη πιθανότητα να μετακινηθεί και να πάει στην επόμενη στιβάδα. Έτσι, αλλά να μην είμαστε σίγουροι για το τι από τα δύο ισχύει. Αυτό σημαίνει λοιπόν την αλλάζει με εκβατικό τρόπο. Στη συνέχεια, ξαναδίνουμε στον Α δύο επιλογέ. Ή να την αφήσει όπω είναι, ή να την αλλάξει με κλασικό τρόπο. Αυτό τι σημαίνει να την αφήσει όπω είναι ή να την αλλάξει με κλασικό, με κλασικό τρόπο. Σημαίνει ότι και πάλι του δίνουμε τη δυνατότητα εδώ πέρα προφανώ να το αφήσει όπω είναι αυτό εδώ το διάνυσμα ε, ή να του αλλάξει τη γωνία, αλλά προσοχή, όχι οποιαδήποτε γωνία, αλλά πολύ περιορισμένε, να έχει πολύ περιορισμένε δυνατότητε στη γωνία που θα αλλάξει. Ωραία. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να πούμε ότι και πάλι να αλλάξει κατά 90 μοίρε αυτό εδώ το πράγμα. Κάτι τέτοιο. Ο Β ξανακάνει την ίδια ενέργεια που έκανε και πριν. Ωραία. Ο Β περιορίζεται και ω προ την ενέργεια. Λέμε δηλαδή ότι πρόσεξε, ό,τι έκανε πριν, το ίδιο πράγμα θα κάνει και τώρα. Αν έκανε μια περιστροφή 45 μύρε, θα κάνει πάλι μια περιστροφή 45 μύρε. Τίποτε άλλο. Και αν το κάνουμε αυτό εδώ το πειραμό, φορές φορέ και να το κάνουμε, θα δούμε ότι πάντα αυτό το κλασικό, ε, συγγνώμη, αυτό το κβαντικό σύστημα, εδώ μιλάει για κβαντικό κέρμα, θα επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση. Με άλλα λόγια, ενώ φαίνεται ότι ο Α έχει πολλούς βαθμούς ελευθερίας, στην αρχή να επιλέξει ποια είναι η αρχική κατάσταση. Αυτή ή άλλη. Μετά να επιλέξει να την αφήσει να την αλλάξει. Ο Β φαίνεται να έχει λιγότερους περιορι... να έχει συγγνώμη, περισσότερους περιορισμούς, θα κάνει την ίδια πράξη εδώ και την ίδια πράξη εκεί, ό,τι και αν έχει κάνει ο α ενδιάμεσα. Στο τέλος, η κατάσταση είναι η ίδια. Αν αυτοί οι δύο είχαν στοιχηματίσει, γιατί κάπως έτσι ξεκινάει η εισαγωγή στο βιβλίο, ότι είχαν στοιχηματίσει ο Α και ο Β για το ποια θα είναι η κατάσταση, ή τέλος πάντων ότι ο Α μπορούσε με κάποιον τρόπο να αλλάξει την κατάσταση στο τέλος, έτσι, επειδή έχει όλους αυτούς τους βαθμούς ελευθερίας, στο τέλος δεν θα καταφέρνει ποτέ. Εάν θέλαμε να το δούμε με μαθηματικά αυτό το πράγμα, με πίνακες, θα λέγαμε το εξή. Να το διαγραμματάκι μας, έτσι όπως το κάναμε και εδώ. Α, να η μία κατάσταση H, ένα 0 Να η άλλη κατάσταση TAF. Το διάνυσμά μας είναι στο head αυτή τη στιγμή, έτσι είναι α, στο 1-0. Στο ε, οι πίνακες οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τις πράξεις, είναι οι εξής. Αυτός εδώ είναι ο μοναδίος πίνακας. Κάθε φορά που ο Α αποφασίζει να μην κάνει τίποτα, το ισοδύναμο στις πράξεις εδώ στον κβαντικό υπολογισμό είναι να πολλαπλασιάσουμε την κατάσταση του διανύσματος με το μοναδίο πίνακα. Άρα λοιπόν δεν αλλάζει κάτι. Το ισοδύναμο με το να αλλάξει το διανύσμα με κλασικό τρόπο είναι να το πολλαπλασιάσει με αυτό εδώ, αυτόν εδώ τον πίνακα. Το ξαναείδαμε αυτό σε προηγούμενο παράδειγμα, αντιστοιχεί στην πύλη NOT. Πολλαπλασιάζοντας λοιπόν το H με αυτή την πύλη παίρνουμε το TAF, πολλαπλασιάζοντας το TAF με αυτή την πύλη παίρνουμε το H. Και τέλος, χρησιμοποιούμε, εδώ βεβαίως είναι ατυχές το παράδειγμα γιατί χρησιμοποιούμε το ίδιο σύμβολο H, H και για ένα διάνυσμα αλλά και για πύλη, ε, αυτή εδώ η πύλη είναι η κβαντική πράξη που κάνει ο Β. Στο Β επιτρέπουμε να κάνει μόνο μία κβαντική πράξη. Την επιλέγει από την αρχή, λέει αυτή θέλω να κάνω και καμία άλλη. Και κάθε φορά που ενώ ο Α επιλέγει να κάνει ή αυτό ή εκείνο, ο Β θα κάνει μόνο αυτό και τίποτε άλλο. Δείτε τι συμβαίνει. Συμβαίνει το εξή. Έστω ότι ξεκινήσαμε με το διάνυσμα να είναι στη μορφή 1 0. Αυτό επέλεξε ο Α. Έρχεται ο Β και κάνει αυτήν εδώ την πράξη. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Εάν κάνουμε εδώ τις πράξεις, θα πούμε δηλαδή 1 επί 1 συν 1 επί 0, 1. 1 επί 1 μείον 1 επί 0, πάλι 1. Το 1 διαρίζα 2 εδώ μπροστά παραμένει. Και στο τέλος, έχουμε, δείτε τι έχουμε κάνει, όπως ήταν προηγουμένο στο διάγραμμα, Το αρχικό διάνυσμα, όπως το έχει ορίσει ο Άλφα, ήταν εδώ. Και τώρα πλέον έχουμε φτάσει σε μια άλλη κατάσταση που είναι ένα διαρίζα 2 σε αυτόν τον άξονα, ένα διαρίζα 2 σε αυτόν τον άξονα. Με άλλα λόγια, έχει περιστραφεί αυτό το αρχικό διάνυσμα κατά 45 μοίρες και έχει έρθει στη μέση των άξονα, έτσι 45. 5 εδώ, 45 εκεί. Αυτό έχει κάνει αυτή η πράξη. Ονομάζεται H. <coughs> αυτή είναι μια πύλη. Είναι αρχικό από, το, από τη λέξη Hadamard. Είναι το όνομα ενός μαθηματικού. Και αυτή ονομάζεται πύλη Hadamard. Θα τη δούμε πάρα πολύ α, συχνά σε επόμενα μαθήματα. Το πείραμα συνεχίζεται, έτσι. Τώρα πλέον, ο πρώτος παίκτη μπορεί να πάρει αυτό εδώ το διάνυσμα και να κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, ή πολλαπλασίασέ το με το Ι, σημαίνει μην κάνει τίποτα, ή πολλαπλασίασέ το με αυτό τον πίνακα, τον πίνακα Χ, ο πίνακα του, που σημαίνει άλλαξέ του την κατάσταση. Ωραία. Ε, ό,τι από τα δύο και να κάνει, προσέξτε ότι αυτό εδώ το διάνυσμα δεν αλλάζει. Προφανώ δεν αλλάζει να το πολλαπλασιάσει κανεί με τον πίνακα Ι, αλλά δείτε ότι και με αυτό τον πίνακα να το πολλαπλασιάσει, αυτό το διάνυσμα πάλι δεν θα αλλάξει. Είναι 0 επί 1 συν 1 επί 0 παραμένει 1 πάνω, 1 επί 1 συν 0 επί 1 παραμένει 1 κάτω και προφανώ ο συντελεστή μπροστά είναι ο ίδιο. Άρα λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, όταν θα έρθει ο δεύτερος παίκτη και θα ξανακάνει την ίδια πράξη εδώ μπροστά, επί αυτό το διάνυσμα, που δεν άλλαξε ό,τι και αν έκανε ο α, τότε το αποτέλεσμα είναι το αρχικό, αρχικό διάνυσμα, έτσι θα έχει ξαναγυρίσει προς τα πίσω. Και εάν είχαμε ξεκινήσει όχι από το H, από το TAF, αν εδώ δηλαδή είχαμε το 0,1 και κάναμε πάλι τις ίδιες πράξεις, θα βλέπαμε ότι το αποτέλεσμα ούτε εκεί θα άλλαζε. Βλέπουμε λοιπόν για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα ότι κάνοντας πράξεις με πίνακες, ουσιαστικά κάνουμε αυτό που λέμε κβαντικούς υπολογισμούς. Ξεκινάμε με ένα διάνυσμα σε μια κατάσταση που αν το παρατηρήσουμε είμαστε 100% σίγουροι ότι θα δούμε head, κάνουμε μια πράξη, το φέρνουμε σε μια άλλη γωνία που αν εδώ το παρατηρήσουμε έχουμε 50% πιθανότητα να το δούμε head, 50% πιθανότητα να το δούμε tail. Θυμηθείτε, ένα διαρίζα δύο στο τετράγωνο είναι ένα δεύτερο. Και στη συνέχεια, κάνοντα κάποιε άλλε πράξει, μπορούμε να το επαναφέρουμε πίσω σε μια από τι ευσταθεί καταστάσει. Είπαμε πολλά, πάμε να δούμε τώρα πλέον και κάποια άλλα παραδείγματα πρώτα-πρώτα να εξηγήσουμε, ε, να δούμε ένα παράδειγμα που μας α, α, λέει με ποιον τρόπο μπορούμε να ελέγξουμε εάν ένα πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κουβατική πύλη. Ωραία. Στη συνέχεια μας ρωτάει, δείξτε με ένα διάγραμμα τη μεταβολή που προκαλεί στο διάνυσμα H, εάν πράγματι αυτό είναι μια κουβατική πύλη. Ε, τι έχουμε πει. Έχουμε πει ότι για να είναι κάτι κβαντική πύλη, και να είναι ένα πίνακα πύλη, θα πρέπει να είναι ορθομοναδιαίο αυτό ο πίνακα. Άρα λοιπόν, αρκεί να ελέγξουμε εάν αυτός ο πίνακα πληρεί την ιδιότητα των ορθομοναδιαίων πινάκων. Ποια είναι αυτή η ιδιότητα, Θα πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε από τον πίνακα αυτόν τον ερμητιανό συζυγή και στη συνέχεια να πολλαπλασιάσουμε και δεξιά και από αριστερά τον αρχικό πίνακα με τον ερμητιανό συζυγή και το αποτέλεσμα που θα βγάλουμε θα πρέπει να είναι και στι δύο περιπτώσει ο μοναδιαίο πίνακα. Εάν αυτό ισχύει, τότε ο αρχικό μα πίνακα, ναι, είναι ορθομοναδιαίο. Άρα μπορεί να αποτελέσει πύλη. Κάνει μια περιστροφή του διανύσματο στον χώρο χωρί να του αλλάξει το μήκο του. Ξεκινάμε λοιπόν από εδώ και λέμε πολύ ωραία αυτό είναι ο πίνακα. Ερμηθιανό συζυγή, τι σημαίνει. Θυμηθείτε, θα κάνω πρώτα μια αντιστροφή γύρω από τον άξονα. Τη κύρια διαγωνίου, έτσι ώστε να πάρουμε τον transpose, τον α, α, αντεστραμμένο πίνακα και στη συνέχεια, όπου έχω μηγαδικού αριθμού, θα του αλλάζουμε του συζυγεί Εδώ δεν έχω καθόλου μηγαδικού αριθμού, άρα πλέον ο πίνακα που βγαίνει είναι αυτό που βλέπουμε εκεί δεξιά. Εάν τώρα κάνω τον πολλαπλασιασμό, μία φορά έτσι και μία φορά έτσι, οι πράξει, έτσι αν τι δούμε μέχρι το τέλο, πράγματι μα δίνουν και στι δύο περιπτώσει το μοναδιαίο πίνακα. Αφού λοιπόν ισχύει αυτή η ιδιότητα, ο Α είναι ορθομοναδιαίο, άρα πράγματι κάνει για κβαντική πύλη. Και τι κάνει αυτή η κβαντική πύλη. Είδαμε μια άλλη προηγουμένω, η πύλη Χάνταμαρ έκανε μια περιστροφή του διανύσματο H 45 μοίρε δεξιόστροφα. Ωραία. Αυτή εδώ τι κάνει. Να το δούμε, να το ελέγξουμε. Α πάρουμε για παράδειγμα και εδώ το διάνυσμα H. Να το ε, ας πολλαπλασιάσουμε αυτόν εδώ τον πίνακα με το διάνυσμα H, μάλλον το διάνυσμα H με αυτόν τον πίνακα. Αυτό που θα πάρουμε με τις πράξεις, έτσι, προφανώς η πράξη είναι ένα δεύτερο επί ένα μείον ρίζα 3 κτλ. επί 0, άρα ένα δεύτερο και αντίστοιχα εδώ κάτω, ουσιαστικά παίρνουν την πρώτη στήλη του πίνακα, έτσι όπως είναι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα εδώ. Και αυτό που αντιστοιχεί, εάν το γράψουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο, που θα μας διευκολύνει αν θέλουμε να το ζωγραφίσουμε στο διάγραμμα. Στην κατεύθυνση του H έχουμε μήκος 1 δεύτερο, στην κατεύθυνση του τάφ έχουμε μήκος ρίζα 3 δεύτερα. Με άλλα λόγια, ενώ είχαμε ξεκινήσει από το H, το έχουμε φέρει σε μια άλλη κατάσταση που αυτό εδώ το μήκος είναι 1 δεύτερο και αυτό το μήκος είναι ρίζα 3 δεύτερα. Έτσι, από την τριγωνομετρία ξέρουμε ότι πλέον αυτή εδώ η γωνία είναι 60 μοίρες. Άρα έχει περιστρέψει το διάνυσμα H, όχι 45 μοίρες όπως ήταν εκείνη η πύλη, κατά 60 μοίρες. Είναι μια άλλη πύλη, λοιπόν κάνει κάτι άλλο.